Πέσε γκολ, έλα βάτο! Το πιάσα ρε! Ποιος το βάλε ρε? Το 9, ποιος είναι αυτό? Πάει να ανοίξει λίγο. Μπράβο! Καλά δεις! Αν και ο καιρός δεν μας βοήθησε σήμερα, θέλω να συγχαρώ τους αστυνομικούς Κορινθίας και Αρκαδίας για τον αγώνα που συμμετέχουν ποδοσφαιρικό με φιλανθρωπικό σκοπό, ενίσχυση του σωματείου ΦΑΣΜΑ, αποδεικνύει ότι οι αστυνομικοί πέρα από επαγγελματίες είναι, συμμετέχουν στα κοινωνικά δρόμενα και προσφέρουν με κάθε ευκαιρία. Και πάλι συγχαρητήρια στα παιδιά, ας απολαύσουμε τον αγώνα. Οι δύο ενώσεις αστυνομικών υπαλλήλων Αρκαδίας και Κορινθίας συναντιόνται σήμερα σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, αφενός για να ξεφύγουμε λίγο από την καθημερινότητα η οποία είναι σκληρή, και αφετέρου κάποιο ποσό θα δοθεί, ένα αντιπροσωπευτικό θα έλεγα ποσό, χρηματικό ποσό, θα δοθεί στο σύλλογο ΦΑΣΜΑ. Από τη φύση της δουλειάς μας, η φύση μάλλον της δουλειάς μας προσφέρεται, γιατί είμαστε αλτρουιστές, βοηθάμε τον πολίτη στην καθημερινότητα. Και συμβολικά λοιπόν οι ενώσεις θα δώσουν το αντιπροσωπευτικό αυτό ποσό. Είμαστε εδώ για ένα πολύ σημαντικό φιλανθρωπικό σκοπό και βλέπουμε να παίζουν οι αστυνομικοί της Αρκαδίας μας σαν συνομικούς κομιθείας για το ΦΑΣΜΑ, που εμείς ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι όχι με λόγια, αλλά με πράξεις στεκόμαστε δίπλα του, γιατί αυτή είναι και η ουσία και η αξία. Σε πολύ δύσκολες συνθήκες οι αστυνομικές ενώσεις Αρκαδίας και Κορινθίας με τη συνδρομή του Γενικού και την παρουσία όσων ήρθαν εδώ να μας ενισχύσουν κάνουν ένα πάρα πολύ μεγάλο βήμα στο να βοηθήσουν το Σωματείο ΦΑΣΜΑ για τη δημιουργία του Κέντρου Δραστηριοτήτων για Παιδιά στο ΦΑΣΜΑ Ταυτισμό. Είμαστε πάρα πολύ συγκινημένοι γιατί μέσα στην βροχή οι άνθρωποι αυτοί δείχνουν ότι είναι κοντά μας. Δείχνουν ότι είναι κοντά μας και θέλουν να ενισχύσουν πρακτικά τα παιδιά στο ΦΑΣΜΑ Ταυτισμού στο νομό μας. Τα παιδιά έρχονται για ειδικό σκοπό. Θα γίνει το παιχνίδι όπως πρέπει να γίνει. Η ομάδα είναι σε φόρμα. Η ομάδα είναι σε φόρμα και σε ετοιμότητα. Ο αγώνας σημερινός είναι φιλικός, αλλά έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Είναι για το σύλλογο ΦΑΣΜΑ, που είναι για παιδιά αυτιστικά. Εντάξει, λίγο καιρός μας τα χάλασε. Θα μπορούσε να ήταν λίγο καλύτερος και να είχε και προσέλευση κόσμου στο γήπεδο. Με την ευκαιρία του σημερινού φιλικού αγώνος θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο αστυνομικών, τον κύριο Βλαχοπάνο, και την έγκριση που πήρε από τον αστυνομικό διευθυντή, τον οποίο ευχαριστώ, κύριο Τετράδη, να δώσω να κάνω το εναρκτήριο λάχτισμα στο σημερινό φιλικό παιχνίδι των αστυνομικών διευθύνσεων. Μετά από χρόνια, σήμερα
στον πρόεδρο θα παραδώσω αυτό το βιβλίο. Το βιβλίο τι είναι, κύριε Διευθυντά? Θα με ακούσετε, θα με ακούσετε. Συνάδελφε και πρόεδρε των αστυνομικών Κορινθίας, Χρήστο Βλαχοπάνο, με σεβασμό και συγκίνηση σου παραδίδω σήμερα 4 Ενδεκάτου 2019 αυτό το βιβλίο με την ποδοσφαιρική διαδρομή της αστυνομίας Κορινθίας 1999 έως 2002, στην οποία ήμουν ο ιδρυτής. Εύχομαι εσύ και οι συνάδελφοι να γίνετε συνεχιστές και ακόμη καλύτεροι. Με αγάπη, ο συνάδελφος Ηλίας Αστέρης. Αυτό είναι όλοι οι αγώνες. Για τρία έτη. Με έναρξη το 1999. Και πάντα να αγαπούν και να τιμούν την ελληνική αστυνομία. Πρόεδρε και συνάδελφε, το παραδίδω. Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος, γιατί μου παραδίδει αυτή τη στιγμή η ιστορία της Κορινθίας αστυνομικά και η ιστορία της Κορινθίας και διαιτητικά, μία από τις ιστορίες της Κορινθίας και διαιτητικά, ένα βιβλίο. Είμαι πολύ συγκινημένος που βρίσκομαι σε αυτή τη θέση. Επίσης, αισθάνομαι μεγάλη τιμή, γιατί έχω διατελέσει πρόεδρος και στις δύο ιδιότητες σας, κύριε Διευθυντά. Αν όμοι γέννητο τέλος του έτους είστε συνταξιούχος, να ξέρετε ότι ποτέ δεν θα σταματήσετε να είσαστε και στις καρδιές των διαιτών και στις καρδιές των αστυνομικών ο άνθρωπός μας, και θα είσαστε πάντα δίπλα μας, θα αισθανόμαστε ότι είστε πάντα δίπλα μας, γιατί ξέρουμε ότι θα είστε και δεν θα φύγετε ποτέ από εμάς. Χίλια ευχαριστούμε. Ελπίζω και εγώ, όταν με τη σειρά μου το παραδώσω σε κάποιον άλλον συνάδελφο, να συνεχίσει και αυτός να φτιάχνει ομάδες μέσα από τους συναδέλφους μας, προκειμένου να είναι πάντα για καλό σκοπό, να αγωνιζόμαστε για καλό σκοπό. Στους αγώνες σήμερα που έχουμε την τιμή να έχουμε κοντά μας τους συνομικούς μας, είναι για ένα πάρα πολύ καλό σκοπό, είναι για το φάσμα που πρέπει να όλοι μαζί να κάνουμε μια προσπάθεια πέρα από τις πολύ μεγάλες δουλειές που κάνουν όλοι αυτοί, το σύλλογο το φάσμα. Θέλω να ευχαριστήσω τους αστυνομικούς, οι οποίοι για άλλη μια φορά επιδεικνύουν ένα θάρρος, θα έλεγα, παρόλο αυτό που περνάμε και σαν χώρα, αλλά και αυτοί ως στη δουλειά τους πάνω αυτό που περνάνε. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να είναι κοντά μας σήμερα και να συνεχίσουμε όλοι μαζί τον αγώνα. Θέλω να ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου όλους για όλη την προσπάθεια την οποία γίνεται, και θέλουμε σίγουρα να έχει σύντομα καλά αποτελέσματα όλα αυτά. Ευχαριστώ. Πήρε, 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 πή